Ο μέτριο ηθοποιό Σπύρο Μπιμπίλια, όπω τον χαρακτήρισε στο απολογητικό του υπόμνημα, ο Δημήτρη Λιγνάδη, κάνοντα λόγο για σκευωρία, συσπήρωσε τον καλλιτεχνικό χώρο στο πρόσωπό του. Πίσω από τον μετρίου αναστήματο, ωστόσο στο το δέμα, κύριο Μπιμπίλα, υπάρχουν 7.000 γίγαντε. Που είναι οι άλλοι ηθοποιοί. Τη λύπη του για τι αιχμέ του Δημήτρη Λιγνάδη εξέφρασε ο πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Με το Δημήτρη καθομασταν πλαι πλάι-πλάι και κάναμε τα στρουφάκια πριν 40 χρόνια. Από τότε δεν συναντήθηκαν οι δρόμοι μα ποτέ. Πότε... Να συγχαρώ ε, ω ε, μέτριο και εγώ, επαγγελματία ομοφυλόφιλο, ε, τον μέτριο επαγγελματία ομοφυλόφιλο πρόεδρο του σωματείου μα. Ο ένα μετά τον άλλον, οι καλλιτέχνε αναρτούν μηνύματα στήριξη. Μέτριο, εγώ. Κάθαρση by Σπύρος Μπιμπίλας. Σεβασμό στο Σπύρο Μπιμπίλα, τα καλά που έχει κάνει για του συναδέλφου του και του συνανθρώπου του, ούτε στον ύπνο σου. Θα σέβεσαι. Ε, όχι, το αποφάσισα. Αν είναι να γίνω καλό ηθοποιό και να είμαι έτσι, θα παραμείνω μέτριο ηθοποιό σαν το Σπύρο Μπιμπίλα. Ανάμεσά του και η Σοφία Πεκατόρου. Μη γίνει κάθαρμα, γίνε Σπύρο Μπιμπίλα. Η θύελα που έχουν ξεσηκώσει εξελίξει κάνει το περασμά τη εκτό από το θέατρο και στο Αρσάκιο. Τη διενέργεια προκαταρκτική εξέταση διέταξε η προϊσταμένη τη Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να ερευνηθούν οι καταγγελίε 285 αποφύτων των Αρσάκιων σχολείων περί σεξουαλικών και άλλων μορφών παρενοχλήσεων από εκπαιδευτικού. Είχε προηγηθεί επιστολή 285 αποφύτων του Αρσάκιου ψυχικού από το 1994 έω και το 2018 προ την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Να διερευνηθούν τα γεγονότα και οι αποκαλύψει τη τρέχουσα περίοδου, αλλά και η σύνδεσή τους με δικαστικές και αστυνομικές έρευνες του με δικαστικέ και αστυνομικέ έρευνε του παρελθόντο με πρωτοβουλία και του σχολείου για σεξουαλικέ, ψυχολογικέ ή κελεκτικές προσβολέ μαθητών. Ο πρόεδρο τη φιλεκπαιδευτική εταιρεία Γιώργο Μπαμπινιώτη από την πλευρά του απάντησε στην επιστολή, ζητώντα την άμεση επέμβαση τη εισαγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίε, γνωστό τραγουδιστή και ηθοποιό, ο οποίο αυτοβούλο κατέθεσε στην εισαγγελία για την υπόθεση Λιγνάδη, έχει υποστηρίξει μεταξύ άλλων ότι το 1999 με 2000 του ζήτησε ο Δημήτρη Λιγνάδη να τον βοηθήσει με τα παιδιά που μετήχαν σε θεατρικό όμιλο του Αρσακίου. Έβλεπα λοιπόν ότι διατηρούσε και εξωσχολικέ σχέσει με τα ανήλικα παιδιά του Αρσακίου που Διδάσκη. Αυτό γινόταν μετά τις διδακτικές ώρες του σχολείου. Τώρα πλέον ο λόγος ανήκει στη δικαιοσύνη.